κοντά 6 δύσκολους μήνες, πολύ δύσκολοι μήνες. Είμαστε από τα μαγαζιά που καταφέρνουν να ανοίξουν και θεωρούμε ότι είμαστε αρκετά τυχεροί που έχουμε αρκετά μεγάλο αύλιο χώρο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι. Μετά από 6 μήνες τελικά ανοίγουμε. Ο κύριος Σωτήρης Παράσχος, ιδιοκτήτης μεζεδοπολίου στον Άλυμο, έχει ετοιμαστεί για την αυριανή πρεμιέρα της εστίασης. Τα τραπέζια έχουν στηθεί στις σωστές αποστάσεις. Ο σεφ και οι εργαζόμενοι δηλώνουν έτοιμοι για το άνοιγμα, τονίζοντας πως δεν θα βγάλουν ποτέ τη μάσκα τους. Το έχουμε ανάγκη να ξαναξεκινήσουμε, να μπούμε σε μια ροή, να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Όλοι μάσκες, αντισηπτικά. Όλοι μάσκες, όλοι αντισηπτικά. Τηρούμε τα μέτρα, τις αποστάσεις, μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εστιατορίων δηλώνουν αισιόδοξοι για το άνοιγμα της εστίασης. Όπως βλέπετε, σε αυτό το μεζεδοπολείο εδώ στον Άλυμο έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Υπάρχει αντισηπτικό σε κάθε τραπέζι, ενώ έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε 20 τραπέζια. Σε αποστάσεις όλα όπως προβλέπει. Όλα όπως προβλέπει ο νόμος, είναι μετρημένα, είναι τακτοποιημένα με τα αντισηπτικά τους, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Η εστίαση ανοίγει, αλλά με κάποιους περιορισμούς. Μουσική δεν θα υπάρχει, απαγορεύονται οι όρθιοι και οι πελάτες πρέπει να έχουν στείλει το μήνυμα με τον κωδικό 6. Θα λειτουργούν μόνο οι εξωτερικοί χώροι, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας πηγαίνει στις 11, κάτι που σημαίνει πως όλοι πρέπει να φροντίσουν να φύγουν λίγο νωρίτερα και να προλάβουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σήμερα τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και οι καταστηματάρχες έκαναν μια γενική πρόβα για το άνοιγμα με διανομή και take away. Ετοιμάζουμε κοκορέτσια, κοντοσούλια, μαγειρίτσες, το αρνάκι μας σε λιγάκι θα είναι έτοιμο. Αυξημένη ζήτηση, ανεβαίνεις στο μηχανάκι και έφυγες. Ακριβώς. Γρήγορα στο σπίτι του πελάτη, να το απολαύσει κι αυτός. Οι σούβλες σήμερα είχαν την τιμητική τους με τις παραγγελίες να είναι εκατοντάδες. 500-600 σούβλες. Ψήνουμε όλο το βράδυ και δεν θα σταματήσουμε. Έχουμε γύρω στις 500 παραγγελίες. Παίρνει ο κόσμος ακόμα και τώρα και παίρνει, αλλά πολύ λίγους μπορούμε να εξυπηρετήσουμε λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά είναι τα καταστήματα που θα ανοίξουν ακόμη και στις 7 το πρωί. Πύρετος προετοιμασιών, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Πάμε στη Μάνια Λιβιζάτου που είναι σε μια ψαροταβέρνα στη Τζιτζιφιές. Μάνια, καλησπέρα, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Δεν ξέρω, θα το δούμε αύριο στο Δελτίο, νομίζω θα κυριαρχήσει αυτό το θέμα. Μου φαίνεται απίστευτη εικόνα να μπορείς αύριο στις 11 να πας να πιεις τον καφέ σου και στις 2 να πας σε ένα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φας ψάρι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξεχάσει, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πια. Το έχουμε ξεχάσει, Νίκο, πραγματικά χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και την ώρα που προετοιμάζεται να ανοίξει η εστίαση αύριο, κάποια σπίτια εδώ στις Τζιτζιφιές ήδη συνεχίζουν το πασχαλινό τους γλέντι. Ακούγονται μουσικές στις αυλές και στα μπαλκόνια. Εμείς βρισκόμαστε, όπως είπε, σε μια ψαροταβέρνα στις Τζιτζιφιές. Έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος εδώ, να μας πει πώς θα ανοίξουν αύριο. Ήταν δύσκολοι αυτοί οι μήνες που ήταν κλειστά. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και πραγματικά ο κόσμος αλλά και οι άνθρωποι της εστίασης ανυπομονούν για το αυριανό άνοιγμα με μέτρα προστασίας, τα πάντα με τα τραπέζια όπως βλέπεις και εσύ στις απαραίτητες αποστάσεις. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης. Δημήτρη, χρόνια πολλά. Αύριο η μεγάλη μέρα για την εστίαση. Ανοίγεται. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα της εστίασης. Μετά από 6 μήνες που ήμασταν σε αναστολή, ανυπομονούμε και εμείς πάρα πολύ, όπως ανυπομονεί ο κόσμος να έρθει και εμείς να τους εξυπηρετήσουμε. Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού και δεν μένει τίποτα άλλο από την αυριανή ημέρα να κάνουμε μια αρχή. Ο κόσμος έχει πάρει κυριολεκτικά τα τηλέφωνα, έχουν πάρει φωτιά. Όπως βλέπουμε και εδώ, πραγματικά για την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει διαθέσιμο τραπέζι, όπως μου έλεγες λίγο πριν. Από πότε ξεκίνησαν να σας παίρνουν τηλέφωνα, ανυπομονούσε ο κόσμος για το άνοιγμα? Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Τα τηλέφωνα έχουν αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα, όπου ήρθαμε εμείς να κάνουμε κάποιες εργασίες για να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Μας έχει αγκαλιάσει, μας δίνει δύναμη αυτό. Μάλιστα. Γιατί, όπως λέμε, η αρχή είναι η μίμηση του παντός. Πολύ σωστά, Μάνια Λιβιζάτου, να σε ευχαριστήσουμε. Όλα έτοιμα για την μεγάλη μέρα. Και να ευχηθούμε, το είπα και χθες στον Δημήτρη Σκαρμούτσο, να ανοίξουν και να μην ξανακλείσουν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι και στο χέρι μας. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο.